Θετική στον κορονοϊό βρέθηκε μαθήτρια της πρώτης δημοτικού σε δημοτικό σχολείο της Πάτρας. Το παιδί υπέβαλαν στο τεστ οι γονείς του, καθώς τις τελευταίες ημέρες είχαν βρεθεί να νοσούν από τον κορονοϊό άτομα του οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Η μαθήτρια είναι ασυμπτωματική και παραμένει στο σπίτι. Ενημερωθήκαμε από τη διευθύντρια του σχολείου χθες αργά το απόγευμα ότι επιβεβαιώθηκε ένα κρούσμα μετά από εξέταση μοριακού τεστ που έγινε και από εκεί και πέρα θα ακολουθηθούν όσα προβλέπει το πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας. Δηλαδή δεν κλείνει το σχολείο, μόνο η τάξη και όλες οι απαραίτητες ενέργειες όπως προβλέπει το πρωτόκολλο. Οι γονείς ενημέρωσαν άμεσα το σχολείο και η διεύθυνση του σχολικού συγκροτήματος με την σειρά της ενημέρωσε το σύνολο των γονέων των παιδιών που φοιτούν μαζί με το παιδί αυτό ότι το τμήμα θα παραμείνει κλειστό για 14 ημέρες. Τα υπόλοιπα παιδιά του τμήματος, ως στενές επαφές, μπαίνουν αυτόματα σε ένα είδος καραντίνας. Εξετάζεται για το συγκεκριμένο τμήμα να ενεργοποιηθεί η τηλεεκπαίδευση, ενώ οι γονείς καλούνται να κρατήσουν τα παιδιά τους στο σπίτι και να μην τα στείλουν σε άλλες εξωσχολικές δραστηριότητες. Δεν είσαι από μόνο, έρχονται σε επαφή με το περιβάλλον του, με του γονεί του ή με τα αδέρφια του. Δεν είναι απομονωμένο όπω είναι το κρούσμα, είναι σε ένα δωμάτιο μόνο του και πηγαίνουμε με ειδικά μέτρα και δεν βγαίνει πουθενά από το δωμάτιο. Υπάρχουν άλλε οδηγίε που τι ξέρει η μαμά. Αλλά τα παιδιά είναι καραντίνα. Κανένα από αυτά τα παιδιά δεν θα είναι ούτε στι παιδικέ χαρέ, ούτε στα φροντιστήρια, ούτε σε θεατρικά ή σε κάτι άλλο που βγαίνει σε καρδιά. Σε ένα γκάπ, σε ένα οτιδήποτε άλλο πηγαίνει, εξωσχολικό. Το μεσημέρι του Σαββάτου στους εσωτερικούς χώρους του σχολείου έγινε απολύμανση. Ωστόσο, η ανησυχία είναι έκδηλη σε γονείς αλλά και σε εκπαιδευτικούς για την υγεία του συνόλου των παιδιών που φοιτούν στο συγκεκριμένο σχολείο. Η διευθύντρια του σχολείου καλεί τους γονείς να δείξουν ψυχραιμία, μιας και όπως είπε, τα παιδιά αλλά και οι εκπαιδευτικοί φορούσαν συνεχώς μάσκες και τηρούσαν τα μέτρα για τη μη διασπορά του ιού.